Αδέλφισσες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση όπως και τις δεκάδες δράσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, εκφράζοντας την αγανάκτηση, την οργή και τη δυσαρέσκεια των νηπιαγωγών αλλά και ολόκληρου του κλάδου απέναντι στην απαράδεκτη υπουργική απόφαση της κυβέρνησης. Και για να ξεκαθαρίζουμε τις προθέσεις μας, δεν είμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε απλά μία διαμαρτυρία, ούτε απλά για να ακουστεί η φωνή μας. Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που είναι μέσα και επεργάζεται νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, σήμερα, εδώ και τώρα, να ανακοινώσει την ανάκληση της άθλιας υπουργικής απόφασης. Εδώ και τώρα να την πάρει πίσω, τίποτα λιγότερο. Είναι η σταγόνα, ειλικρινά συνάδελφοι, αυτή η υπουργική απόφαση που ξεκυλίζει το ποτήρι της αγανάκτησης απέναντι σε μια πολιτική που εδώ και 10 μήνες δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφάλεια και την υγιεινή στα σχολεία, που έχει αφήσει τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, συνολικά την εκπαίδευση απροστάτευτη, στο έλεος της, με μία μάσκα αλεξίπτωτο, ένα παγουρίνο σπινάκι και ένα ανοιχτό παράθυρο να βγει μια ολόκληρη πανδημία. Και αντί να ακούσει τα αιτήματα του εκπαιδευτικού και του γονεϊκού κινήματος, αντί να κάνει το ελάχιστο, επιδεικνύει με αυταρχισμό και πυγμή την πρόθεσή της να τσακίσει παραπέρα τα δικαιώματά μας. Αυτές οι ρυθμίσεις όμως δεν ξεχνάμε ότι είναι συνέχεια μιας διαχρονικής πολιτικής υποβάθμισης του δημόσιου νηπιαγωγείου, συνέχεια των ρυθμίσεων για του ολοήμερου φίλη που κατέστησε το ολοήμερο προαιρετικό, συνέχεια των δεσμεύσεων του τρίτου μνημονίου για την αύξηση του ωραρίου και είναι δεμένες με τους σχεδιασμούς της έκθεσης Πισαρίδη για την αύξηση ωραρίου, σύγκληση εργασιακού διδακτικού, πλήρης διάλυσης του ολοήμερου, περάσματος συνολικά της εκπαίδευσης στην τοπική διοίκηση, διαφοροποίηση, κατηγοριοποίηση των σχολείων. Είναι όλα αυτά προπομπός όλων των μέτρων που έρχονται και θα χρειαστεί ενωμένοι, αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε όχι κάποια στιγμή, αλλά αμέσως το επόμενο διάστημα. Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης έχει σπάσει κυριολεκτικά τα κοντέρ. Κυριολεκτικά. Η κυβέρνηση αξιοποιεί τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως με βάση αυτές τις πράξεις προχώρησε στην αύξηση ωραρίου, για να δείξει την πυγμή της. Το ίδιο κάνει με την ένταση της καταστολής, με την αστυνομία στα πανεπιστήμια, με το τσάκισμα του εργατικού κινήματος. Κυριολεκτικά όμως, συνάδελφοι, λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Το λέμε καθαρά. Ούτε δεκάλεπτο, ούτε λεπτό. Είμαστε σε πόλεμο και στον πόλεμο δεν παραχωρούμε ούτε σπιθαμή. Είμαστε ενωμένοι γιατί αυτές οι εξελίξεις αφορούν όλο τον κλάδο. Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις δεκάδων, εκατοντάδων συλλόγων διδασκόντων, πρωτοβάθμιων σωματείων σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούν με κόπο να σπάσουν το φόβο, την τρομοκρατία και να ακυρώσουν στην πράξη την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης. Καλούμε και από αυτό το βήμα την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τις παρατάξεις της ΔΑΚΕ, της ΔΙΣΥ, της ΑΕΚΕ και της ΕΡΑ να πάρουν πίσω τη διατύπωση στην ανακοίνωση της σημερινής κινητοποίησης που στην ουσία βγάζει στον τάκο τους συλλόγους διδασκόντων που δίνουν τη μάχη, να πάρει τώρα πίσω αυτή την απόφαση και να αφουγκραστεί και με τις αποφάσεις της και με το σχεδιασμό της τη διάθεση του κλάδου, την αγωνία των συναδέλφων και να προσανατολίσει τον αγώνα στη μη εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης απόφασης. Συνεχίζουμε με γενικές συνελεύσεις στα σωματεία μας, με κάθε μέσο. Την Πέμπτη που μας έρχεται, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, δίνουμε μαζικό αποφασιστικό παρόν στον δρόμο μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, τους γονείς, τους μαθητές απέναντι στα συνολικά μέτρα της κυβέρνησης και βγάζουμε μπροστά τη δική μας φωνή οργανωμένα και κυρίως μέσα από τα σωματεία μας. Από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών και των δυνάμεων του Πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης, θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό
να μπουν στο προσκήνιο οι πραγματικές ανάγκες μας, γιατί τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για μείωση ωραρίου, κατοχύρωση ωραρίου, εξίσωση ωραρίου με όλους τους εκπαιδευτικούς, πραγματική ουσιαστική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής με μόνιμο προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, να θέσουμε μπροστά όλες αυτές τις ανάγκες μας που στραγγίζονται, τσακίζονται, διαλύονται κάτω από το βάρος μιας αντιλαϊκής πολιτικής που κάνει πλάτες στο μεγάλο κεφάλι και τις επιχειρήσεις. Με αυτό το προσανατολισμό, με αυτή τη δύναμη μπορούμε να ακυρώσουμε τα σχέδιά τους και να αφήσουμε και την αξιολόγηση και όλο το αντιλαϊκό πακέτο τους στα χαρτιά. Ήδη έχουμε δείξει ένα μικρό μέρος της δύναμής μας. Το επόμενο διάστημα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε πραγματικά ότι μπορούμε να ανατρέπουμε, να διαλύουμε, να τσακίσουμε στην πράξη αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς. Καλή δύναμη και συνεχίζουμε!